Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω, όπως μπορείτε να δείτε, το νέο OnePlus 8 TUF και δεν είναι το συνηθισμένο κουτί που περιμένατε ίσως να δείτε, δεν έχει καμία σχέση με τα συνηθισμένα κουτιά που βρίσκουμε. Θέλαμε να σας δείξουμε λοιπόν πώς ακριβώς είναι το Media Kit, γιατί πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό που πολύ σπάνια βλέπουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το unboxing και να δείτε τι περιλαμβάνει αυτό το media kit που έχουμε στα χέρια μας. Η τελική συσκευασία βέβαια δεν θα είναι αυτή, αλλά σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Έχουμε λοιπόν εδώ το πρώτο κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνει το reviewer's guide για το 8 TUF. Έχει μέσα χρήσιμες πληροφορίες και εδώ βρίσκουμε δύο θήκες με διαφορετικό design για να διαλέξετε αυτή που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σας, και εδώ είναι το κουτί της συσκευής, το κανονικό κουτί της συσκευής, το οποίο περιλαμβάνει την συσκευή και τα παρελκόμενά της, και αυτά πάμε να τα δούμε τώρα αμέσως. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευασία του OnePlus 8 TUF. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Βρίσκουμε λοιπόν κάποια έτυπα με τη μορφή καρτελών περισσότερο. Εδώ μπορείτε να δείτε αυτό που αναγράφει το δείκτη SAR, κάποια άλλα βιβλιαράκια και φυσικά το πινάκι για το tray, το οποίο θα το χρειαστούμε, το αφήνουμε εδώ στην άκρη. Και επίσης θα βρείτε κάποια ωραία αυτοκόλλητα, τα οποία μπορείτε να κολλήσετε όπου θέλετε εσείς. Είναι εδώ, νόκα. Και έχουν το λογότυπο της OnePlus ή τα γράμματα 8 TUF, Never Settle κτλ. Τα οποία μπορείτε να κολλήσετε όπου θέλετε. Έχουμε φυσικά την συσκευή, η οποία είναι στα χέρια μας ένα από τα δύο διαθέσιμα χρώματα, το γαλάζιο. Και εδώ μπορείτε να δείτε το camera module, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Πάμε να τελειώσουμε με τα παρελκόμενα της συσκευασίας, τα οποία είναι μία διαφανής θήκη σιλικόνης που προστατεύει και το camera module, μαλακή, απλή, never settle, το καλωδιάκι Type-C, το κλασικό κόκκινο καλωδιάκι λοιπόν της εταιρείας, και ο ταχυφορτιστής των 65 watts με Type-C έξοδο, 10 volts, 6,5 ampere. Αυτό είναι το μέγιστο mode, το mode μέγιστης ισχύως, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Ένας πολύ γρήγορος φορτιστής που θα γεμίσει ταχύτατα την μπαταρία της συσκευής. Και εδώ είναι η οθόνη, όπως είπαμε, σε γαλάζιο χρώμα. Να τη βάλουμε λίγο και στην θήκη, να δείτε πώς είναι με αυτήν. Δεν χαλάει το σχεδιασμό της, προστατεύει την κάμερα στο πίσω μέρος από το να βρίσκει κάτω όταν το ακουμπάτε και ίσως να φθαρεί. Έχει τα ανοίγματα εκεί που πρέπει, ακόμα και για το πλήκτρο σίγασης στο δεινό της στο πλάι. Και είναι μια πολύ ωραία χρήσιμη θήκη που εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιούσα. Είναι πάρα πολύ ελκυστική συσκευή, αλλά ξέρω ότι θα μου γλίστραγε και θα έπεφτε και θα έσπαγε σίγουρα. Έχω αυτή την τάση. Οπότε σίγουρα θα χρησιμοποιούσα από την πρώτη μέρα αυτή τη θήκη. Και πάμε να δούμε λίγο την συσκευή, λίγο πιο αναλυτικά. Το Reviewer's Guide είναι πολύ χρήσιμο, μας δίνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μας δείχνει τα key features του 8 TUF, όπως είναι η Fluid Display των 120 Hz. Επίσης, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ποια κάμερα αντιστοιχεί σε ποια, το οποίο είναι τετραπλή κάμερα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι έχουμε τον Ultra Wide Angle φακό, η κύρια κάμερα είναι εδώ, η μάκρο κάμερα είναι εδώ, και εδώ έχουμε και μια monochrome κάμερα. Και πολύ ωραία πραγματάκια, αυτό είναι το Reviewer's Guide. Φυσικά δεν σας αφορά ιδιαίτερα, αλλά το βρήκαμε πολύ χρήσιμο. Και εδώ είναι η συσκευή καθ' αυτή, η οποία είναι κόσμημα. Στο πάνω μέρος αριστερά βλέπουμε το
whole notch για την selfie κάμερα. Και στο κάτω μέρος έχουμε τα navigation buttons, τα bezels είναι πάρα πολύ μικρά, μπορείτε να εξαφανίσετε τελείως και τα πλήκτρα στο κάτω μέρος τα navigation buttons, δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιείτε. Είναι optimized και για one-handed χρήση, αν το θέλετε. Το Oxygen OS 11 που τρέχει πάνω από το Android 10 έχει φροντίσει να είναι μια εύχρηστη συσκευή σε μεγάλο βαθμό και να είναι πολύ smooth και γρήγορη η χρήση της. 8,4 χιλιοστά πάχους, 188 γραμμάρια, σχετικά ελαφρύ λοιπόν. Gorilla Glass φυσικά προστατεύει το πίσω μέρος. Aquamarine Green και Lunar Silver. Αυτά είναι τα χρώματα και όπως καταλαβαίνετε αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το Aquamarine Green, αυτό το ωραίο γαλάζιο, ανοιχτό γαλάζιο. Και περνώντας στην οθόνη που είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά, τα κύρια όπλα του OnePlus 8 TUF, έχουμε Fluid AMOLED φυσικά οθόνη, πάνελ με διαγώνιο 6,55 ιντσών, 20:9 aspect ratio και 2400x1080 pixels ανάλυσης, 120 Hz φυσικά το refresh rate, sRGB και P3 υποστηρίζονται οι χρωματικές παλέτες και αυτή καλύπτεται από Gorilla Glass. Η οθόνη υποστηρίζει φυσικά Always On Display και μάλιστα σε συνδυασμό με μία τάση προς το wellness του χρήστη, το AOD της συσκευής μπορεί να σας δείχνει τι χρήση έχετε κάνει σε καθημερινή βάση, να σας βοηθάει να μην εξαρτάστε από το smartphone. Βλέπετε εδώ την απόκριση της οθόνης και το smoothness στις εναλλαγές. Εδώ το δείτε λίγο καλύτερα, το refresh rate κάνει φοβερή δουλειά. Κατεβάσω λίγο τη φωτεινότητα, θα την ανεβάσω λίγο ακόμα, εδώ είναι το sweet spot νομίζω. Και πάμε λίγο στο hardware, στο εσωτερικό λοιπόν της συσκευής, έχουμε το Snapdragon 865 της Qualcomm, ένα πανίσχυρο chipset όπως γνωρίζετε ήδη, το οποίο συνδυάζεται με το X55 5G modem της εταιρείας, της Qualcomm, και φυσικά αυτό προσφέρει 5G συνδεσιμότητα στο OnePlus 8 TUF. Adreno X50 είναι GPU. Το 8 TUF στο εσωτερικό του έχει και ένα εξελιγμένο σύστημα ψύξης με θαλάμους ατμού, ώστε να διατηρεί τις θερμοκρασίες του chipset σε ικανοποιητικά επίπεδα ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν παίζετε κάποιο πολύ βαρύ παιχνίδι για παράδειγμα που θα υπάρξει υπερθέρμανση του επεξεργαστή. Το σύστημα ψύξης βοηθάει προτού φτάσουμε στο σημείο του throttling και δεν γίνεται μια τέτοια ναυαρχίδα να μην έχει ένα τέτοιο σύστημα ψύξης. Παρ' όλα αυτά το πάγος διατηρείται σε μικρά επίπεδα. 12 GB LPDDR4X μνήμης, η συσκευή που έχουμε στα χέρια μας έχει 12 GB RAM λοιπόν, και έχετε επιλογές για 128 ή 256 GB, αυτή είναι 256 η συσκευή, είναι κορυφαία έκδοση που έχουμε στα χέρια μας, μας στάλει για δοκιμή. 237 GB ελεύθερα όπως μπορείτε να δείτε. Και ο αποθηκευτικός χώρος είναι UFS 3.1, ταχύτατος λοιπόν. Γενικά η RAM και ο αποθηκευτικός χώρος είναι ταχύτατα. Ο επεξεργαστής είναι πάρα πολύ ισχυρός, αν και είναι σχεδόν κάποιους μήνες από το να θεωρηθεί μια γενιά πίσω, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει κορυφαίες εκδόσεις και έχει και 5G συνδεσιμότητα. Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσα στην οθόνη, εδώ στο κάτω μέρος, που λειτουργεί πάρα πολύ αποδοτικά. Να πούμε από εκεί και πέρα πως από πλευρά συνδεσιμότητας, πέρα από τα 5G δίκτυα, έχουμε φυσικά Wi-Fi 6, μπορεί να υποστηρίξει και 5 και 6, Bluetooth 5.1 με AptX HD, LTAC και AAC, έχουμε βέβαια και NFC αυτονόητο και GPS με GLONASS και AGPS, αυτά είναι όλα αυτονόητα. Έχουμε την Type-C θύρα στο κάτω μέρος της συσκευής, η οποία υποστηρίζει και OTG, γενικότερα είναι στα τελευταία πρότυπα, USB 3.1 Gen 1 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύνδεση Type-C ακουστικών. Έχουμε στο κάτω μέρος ένα μικρό slot, το οποίο
μπορεί να δεχθεί δύο κάρτες nano SIM, είναι double faced, μία εμπρός, μία πίσω λοιπόν. Αυτό όπως καταλαβαίνετε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε micro SD κάρτα, αλλά γι' αυτό παίρνετε τη 256 έκδοση για να μην χρειαστείτε επιπλέον χώρο. Να πούμε επίσης κάποιες ακόμη δυνατότητες προσφέρει το interface. Όπως μπορείτε να δείτε έχουμε και το dark mode που έχουμε ενεργοποιήσει αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να το γυρίσετε και στο white mode. Το dark mode βοηθάει πάρα πολύ στην κατανάλωση, ξεκουράζει τα μάτια καθώς δεν δέχονται τόσο έντονο φως. Και φυσικά όσες native εφαρμογές υπάρχουν εδώ και το υποστηρίζουν, περνάνε και αυτές σε dark mode μέσα στη συσκευή, αλλά και όποια άλλη εφαρμογή στο κινητό σας το υποστηρίζει, περνάει και αυτή σε dark mode. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Vision Comfort, να παίξετε με την θερμοκρασία της οθόνης για να ξεκουράζετε τα μάτια σας όσο μπορείτε. Έχουμε ειδικό Reading Mode που και αυτό βοηθάει. Έχουμε το Dark Mode. Μπορείτε να παίξετε με το Always On Display, πότε θα εμφανίζεται, τι θα δείχνει. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 11 διαφορετικών επιλογών και φυσικά αυτό βοηθάει πάρα πολύ, να μην χρησιμοποιείτε διαρκώς συσκευή όταν θέλετε να δείτε κάτι. Μπορείτε να εξαφανίσετε, όπως είπαμε, τα navigation button στο κάτω μέρος. Υπάρχουν πλήκτρα και gestures που σας βοηθούν να χειριστείτε τη συσκευή ακόμα και με το ένα χέρι. Double taps σε διάφορα κουμπιά, long press κάνουν πράγματα. Μπορείτε να διαλέξετε τι θα κάνει το alert slider στο δεξί μέρος. Και υπάρχουν και quick gestures, μπορείτε λοιπόν να κάνετε κάποια σχήματα ή να κάνετε ένα 3-finger screenshot αν το θέλετε. Double tap to wake υποστηρίζεται. Πραγματάκια που βοηθούν πάρα πολύ την εμπειρία χρήσης. Και γενικότερα το OxygenOS 11 σας προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες που κάνουν τη χρήση του απολαυστική, αυξάνουν το productivity, αυξάνουν το efficiency της συσκευής, το πόσες κινήσεις χρειάζονται για να κάνετε κάτι με αυτό. Και περνώντας στην κάμερα, να πούμε ότι έχουμε 4 φυσικά κάμερες στο πίσω μέρος του OnePlus 8T. Έχουμε έναν κύριο αισθητήρα 48MP Sony IMX586, optical image stabilization, 1.7 διάφραγμα φακού, πολύ καλή κάμερα και συνδυάζεται με την ultra wide Sony IMX481 16MP ανάλυση με εύρος λήψης 123 μοιρών. Έχουμε μία μάκρο κάμερα 5MP και έχουμε και την monochrome κάμερα των 2MP που βοηθάει και αυτή στο να έχουν ιδανικό χρωματισμό ή λήψη. Εδώ έχουμε και το LED, το Dual LED Flash. Έχουμε Multi Autofocus λειτουργία, οπότε συνδυάζονται διαφορετικές τεχνολογίες για να έχουμε αυτόματη εστίαση πάρα πολύ γρήγορη και με ακρίβεια. Η κάμερα μπορεί να κάνει λήψη 4K βίντεο στα 30 ή 60 FPS, μπορεί να κάνει λήψη 1080p βίντεο στα 30 ή 60 FPS, Super Slow Motion 720p βίντεο στα 480 fps και 1080p βίντεο στα 240 fps. Έχει ενσωματωμένο Video Editor, μπορεί να κάνει λήψη βίντεο με Cinematic Aspect Ratio. Έχουμε Video Portrait Mode, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να τραβάτε βίντεο πορτρέτο με Live Bokeh εφέ να εφαρμόζεται. Ultra Shot HDR, Nightscape Mode, το Macro Portrait Mode, φυσικά Pro Mode, Panorama, όλα αυτά υπάρχουν εδώ σαν επιλογές. Και φυσικά αποθήκευση φωτογραφικών σε RAW μορφή, AI δυνατότητες, Video Focus Tracking, το Optical Image Stabilization κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με την κάμερα του 8T, Super Stable Video και Video Nightscape Mode, για νυχτερινές λήψεις βίντεο. Ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό που έχει, όταν τραβήξετε λοιπόν μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, στο interface της κάμερας μπορείτε να κρατήσετε πατημένη την φωτογραφία και θα σας βγει ένα quick share μενού, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε πολύ γρήγορα τα multimedia αυτά
μέσω Bluetooth ή να τα ανεβάσετε στο cloud, να τα μοιραστείτε με κάποιον άλλο χρήστη. Εμφανίζονται όλες οι πιθανότητες εδώ. Είναι ένα ωραίο touch στην εφαρμογή της κάμερας. Άλλη μία ένδειξη του πόσο έχει προσπαθήσει η εταιρεία να κάνει εύχρηστη τη συσκευή με το Oxygen OS 11. Όσον αφορά την μπροστιά κάμερα, έχει αισθητήρα 16 MP και αυτό Sony IMX471 με Electronic Image Stabilization και διάβλωμα φακού 2-4. Είναι εδώ η κάμερα στο πάνω μέρος, όπως είδαμε και νωρίτερα. Μπορεί να κάνει 1080p βίντεο στα 30fps και timelapse. Και φυσικά υποστηρίζει και HDR αλλά και Face Unlock όπως και Face Reduce. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα και για την αυτονομία, για να κλείσουμε με τη συσκευή. Έχουμε λοιπόν μία μπαταρία με χωρητικότητα 4.500 mAh που είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε με βάση το μέγεθος και το βάρος της συσκευής, η οποία προσφέρει αυτονομία περίπου μίας ημέρας με αρκετά μεγάλη χρήση, αλλά όπως είπαμε, χάρη στον 65W φορτιστή που θα βρείτε στην συσκευασία, μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως σε 39 λεπτά μόλις. Ο φορτιστής έχει ενσωματωμένους πάρα πολλούς αισθητήρες θερμότητας και γενικότερα ασφάλειας, ώστε να ανοιχνεύει πιθανή υπερθέρμανση και να ρίχνει την σκήνη, να ρίχνει την απόδοσή του, αλλά σε γενικές γραμμές με μεγάλη μπαταρία και τόσο γρήγορη φόρτιση δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, δεν θα μείνετε ποτέ από ενέργεια. Αυτό είναι λοιπόν το OnePlus 8 TUF, διαθέσιμο και στα ελληνικά καταστήματα, επίσημα φυσικά, με ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται, πλήρες after sales support. Μπορείτε να αποκτήσετε την κορυφαία έκδοση με τα 12GB RAM και τα 256GB αποθηκευτικού χώρου. Και σε αυτή την πολύ ωραία συσκευασία, με αυτά τα παρελκόμενα, μία πραγματική ναυαρχίδα που διαλύεται σε σχετικά προσιτή τιμή συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και δύσκολα κάποιος θα τις βρει κάποιο αρνητικό ή κάποια αδυναμία που θα ήταν deal breaker στο να την αποκτήσει. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.